Μπορεί να διαγνώσει πολλαπλέ παθήσει μελετώντα τα μάτια, θα Ναι, λοιπόν, έχουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα. Μετά το chat GPT και τα ναι. φαινόμενα και τα ναι. επίγοντα. Βρήκαν Τώρα πάμε... Βρήκανε διεθνή ομάδα επιστημόνων. Ναι, βρήκε ένα mm. εργαλείο να, με σάρωση, μάλλον μελετώντα εικόνε του αμφιβληστροειδού σκητώνα. Έτσι. Ε, ε, τι έκαναν οι ερευνητική ομάδα, τι έκανε. Έδωσε περίπου 2 εκατομμύρια, 1,6 εκατομμύρια εικόνε στο σύστημα αυτό. Που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό εκπαιδεύτηκε το σύστημα στο να αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει τι εικόνε του αμφιλιστροειδού, δηλαδή πώ είναι ο αμφιλιστροειδή χειτόνα. Mm -hmm. Στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν πιο, πιο εξειδικευμένη μελέτη, μάλλον εκπαίδευση, του δίνανε να δει φωτογραφίε αμφιλιστροειδού χειτών ανθρώπων που έχουν κάποια πάθηση. Παράδειγμα Parkinson. Και ε... μπορούσε να διαγνώσει τέτοιου είδου παθήσει. Και άλλε παθήσει και βλέποντα τι διαφορέ, δηλαδή αναγνωρίζοντα πώ είναι ο αφυλιστροειδή χιτόνα ενό ανθρώπου που έχει Πάρκινσον, έχοντα εκπαιδευτεί το πώ είναι σωστό αφυλιστροειδή χιτόνα, μπορούσε βλέποντα μια εικόνα αφυλιστροειδού χιτών ενό ανθρώπου να διαγνώσει ότι έχει, ή θα, α, είναι κοντά στο να. Θα εμφανίσει. Θα <δε> εμφανίσει Πάρκινσον, ναι. Άρα θα δοθεί. άλλε ασθένειε. Και ναι, ναι. μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να α, εισάγουν, να εκπαιδεύουν τον, το σύστημα αυτό σε διάφορε σε παθήσει τον ε, κυρίως και του νευρικού συστήματος και α, του εγκεφάλου, mm -hmm. έτσι, γιατί ο πιστροειδής έχει μια λειτουργία που προσωμιάζει τον ε, λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Όταν Οπότε, λες να εκπαιδεύουν αυτό το εργαλείο, εννοείς ναι. να το τροφοδοτούν συνεχώς με εικόνες. Ναι. ναι, να τροφοδοτήσουν, δηλαδή λέω έτσι χωτικά για παράδειγμα, ας πούμε μια ασθένεια, ε, μπορεί να είναι καρδιακιακή, και τέτοιου είδου ασθένειε μπορεί να, αναγνω... να αναγνωρίσει. Mm -hmm. Με καρδιακή ασθένεια, μια άλλη, οποιαδήποτε ασθένεια. Για να δείξουν τον αφιστροειδή εικόνε αμφιστροειδού ενό ασθενού μια ασθένεια. Και αυτό έχοντα δεδομένο, γνωρίζοντα είναι, πώ είναι, πώς είναι του υγιού ανθρώπου και πώ είναι ε, τη συγκεκριμένη ασθένεια. Όταν κάποιο, ε, όταν του δείξει μια φωτογραφία μια, του αμφιστροειδού ενό ανθρώπου που θεωρητικά το ψάχνουν να δουν τι έχει. Θα βγει και θα πει ότι έχει αυτό. Χωρί, χωρίς, μη ευεμβατικά, χωρί ε, να ψάχνουμε μικροβιολογικά ή με εξτάσει αίματο. Μια... Μόνο και μόνο από την εικόνα. Μόνο και μόνο κοιτάζοντα την εικόνα των μιας του αμφιστροειδού. Μια σάρρωση τη εικόνα του, του το ματιών, α πούμε. Το έχουμε τι πρώτε αντιδράσει, μήπω ναι. από του επιστήμονε. Όχι, είναι πολύ. Το ανοιχνεύει. Οπότε είναι μια καινούργια μέθοδο που σε πρώτο επίπεδο εντάξει, θα το δει και μετά αν δει και κάνει μια διάγνωση ότι ο άνθρωπο αυτό έχει δει μια πάθηση, τη συγκεκριμένη πάθηση που ψάχνει κάποιο, θα μπορεί να το τσεκάρουν μετά και πιο, να, να, κοιτάξουν τη συγκεκριμένο πράγμα, να το τσεκάρουν και με τι πιο συμβατικέ μεθόδου να το. Ε, και να για το... να καταλάβουμε καλά, αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιούν ε, οι απευθύνεται περισσότερο στου γιατρού ή απευθύνεται στο κοινό. Θα μπορεί οποιοδήποτε θέλει να ανεβάζει μια φωτογραφία, να τσεκάρει ομοιότητε διαφορέ, για... να αντιλαμβάνεται ή... αν έχει κάτι. Και αχύ, για για, 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 για του γιατρού είναι τώρα, δεν ξέρω αν δοθεί. Και να βγει κοινό, Τώρα αυτά είναι μια εφαρμογή mm -hmm. που θα την έχουν οι γιατροί, τα νοσοκομεία, ας πούμε, οι κλινικέ. Έτσι. Όλοι θα... οι ειδικοί θα γίνουμε με την ναι. τεχνητή Φα Φαντάζομαι, το, το πάω τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, φαντάζομαι ότι οι ερευνητέ και οι το κάνανε θα πρέπει να. Το δουν και μπορεί κάτι. Δηλαδή, θα φτιαχτεί ένα σύστημα που θα κοστίσει, θα έχει ένα κόστο υψηλό mm -hmm. για να απολύεται, για να βγάζουν και λεφτά και εταιρείε. Οπότε δεν φαντάζομαι ότι θα δοθεί δωρεάν έτσι, σε μια εφαρμογή. Τώρα, αν το πάρει μια μεγάλη εταιρεία, π.χ η Apple, λέω εγώ το ένα παράδειγμα, έτσι, ή η Google, ή δεν ξέρω ποιο. Και δημιουργήσει μια εφαρμογή. Και δημιουργήσει μια εφαρμογή, γιατί ε, έχετε έχει την οικονομική ευχαίρεια να το κάνει, να αγοράσει το σύστημα και να το παρέχει δωρεάν, γιατί θα έχει κέρδο από αυτό. Εντάξει. Η δωρεάν ή έστω να το χρεώσει μερικά ναι, δολάρια. Ναι. ναι. Θα μπορούσε. Ο, αλλά ναι. Αλλά πότας, mm -hmm. το, να κάνει απόσβεση. Το ζήτημα εδώ είναι ότι μπορούμε πλέον την ε, τεχνητή νοημοσύνη με μια, να, να, με ένα mm -hmm. απλό, μια απλή. Έτσι, η εργο... εικόνα του ένα... αφιλεγόμενου να βρίσκει παθήσει. Με αυτό το εργολείο, βέβαια, θα εντοπιστούν και περισσότερε ασθένειε. Ναι, και, θα... και εύκολα αυτή, ναι. με αυτήν ναι, την ναι, έννοια. Ότι δεν θα χρειάζεται κάποιο να κάνει εξειδικευμένε ή να το ψάχνουν. Θα δίνει αυτό ε, θα... το, 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 ναι. το πρώτο στίγμα και μετά μπορούν να προχωρήσουν να το. Και δεν θα, κάνετε, β, δεν θα χάνετε και καθόλου χρόνο. Σωστό. Οπότε, μία θετική είδηση. είναι. Θα μα ναι. πάσει ακόμη μία θετική είδηση από το χώρο τη υγεία mm -hmm. με τη βοήθεια. Βέβαια, συγγνώμη τη τεχνολογία. Ναι, Λοιπόν, η FDA είναι ο Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων, τον είπα. Αυτό ο γνωστό οργανισμό που είναι και πολύ αυστηρό. Γι' αυτό και κάθε φορά τον αναφέρουν όποτε δίνεται μία άδεια σε ένα φάρμακο γενικώ, είναι ο συγκεκριμένο οργανισμό, επειδή έχει πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και κριτήρια. <χω> όταν περνάει από εκεί, λέμε ότι είναι κάτι που είναι ασφαλέ.